κριτική τέλος πάντων για το κατά πόσο αυτό άρεσε ή δεν άρεσε. Υπήρξε πολύ έντονη κριτική από την Αλεξάνδρα Τσόλκα, τη γνωστή τηλεκριτικό, η οποία με αφορμή στο τρέιλερ είπε: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα βάζουμε με το Σεφερλί και τον κατηγορούμε για σεξισμό, όταν σε αυτό το τρέιλερ είπε η πολύ καλή ηθοποιός, η γυναίκα που είχε καταρρύψει όλα τα στερεότυπα της Μπάρμπι Ξανθιάς, η Βίκη Σταυροπούλου, εμφανίζεται να θέλει να κρύψει την Δέσποινα Βανδύ, τη Μαρία Μπακοδήμου, για να φανεί, ζητάει από τον Κοκλώνη να την ψηλώσει, να την κάνει ξανθιά με πράσινα μάτια και στο τέλος τρώει και ένα χαστούκι. Και γράφει: Αν καμαρώνουμε το Σεφερλί για σεξιστικό χιούμορ και τα πρότυπα που περνά, εδώ τι πρέπει να πούμε. Θα πεις: Δεν το βλέπουν έτσι. Πλάκα κάνουν. Μα και ο Σεφερλής πλάκα κάνει και δεν σκαμπυλίζει παχουλές. Επίσης, αναφέρει ότι η Δέσποινα Βανδύ αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλήξει τι είναι. Είναι τραγουδίστρια, είναι κριτική επιτροπή, είναι παρουσιάστρια σόου. Είναι λίγο όλοι για όλα. Ο Νίκος ο Κοκλώνης παρουσίαζε μια τηλεοπτική εκπομπή ταξιδιωτική. Το ξέραμε από μια... Τώρα, κοίταξα, δεις τώρα. Να σου πω κάτι. Στο πρώτο σκέλος μπορεί και να συμφωνήσω, μπορεί και να διαφωνήσω. Αισθητικά μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει. Αυτό είναι υποκειμενικό. Εμένα δεν μ' άρεσε. Στο δεύτερο, θα μου πείτε. Στο δεύτερο σκέλος όμως, το τι κάνει ο καθένας. Συγγνώμη ρε παιδιά, και ο Τανιμανίδης ο Σάκης ήταν παρουσιαστής στο ένα σοου, μετά ήταν κριτής στο άλλο. Και εγώ έχω κάνει και τον κριτή, όχι τον επαγγελματία, και παρουσιαστής στην τηλεόραση. Ανακυκλώνω τη ρόλη. Αυτό δεν είναι κακό. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Το θέμα είναι αν πραγματικά αισθητικά το αποτέλεσμα το τρέλερ αυτό σ' αρέσει ή όχι. Δεν ξέρω. Εσένα σου άρεσε. Εμένα καθόλου δεν μ' άρεσε γιατί είναι πρώτον παλιακό, δεύτερον χωρίς φαντασία. Γιατί αυτό το αυτοσαρκάζομαι για τα κιλά μου το κάναμε το 90. Ναι. 30 χρόνια πριν. Η Ας Αλεξάνδρα βρούμε κανένα Δημήτρη, άλλο έβριμα. Η Αλεξάνδρα θεωρεί παλιακό και το σόου και μάλιστα το χαρακτηρίζει το πιο βαρετό και αδιάφορο σόου παγκοσμίως. Και για το τρέιλερ αναφέρει ότι είναι απαράδεκτο, παροχημένο και ενοχλητικό. Εσύ τι λες, Κατερίνα? Εγώ λέω το εξής. Λέω καταρχήν ότι εντάξει, δεν συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που λέει η Αλεξάνδρα. Μπορεί να κάνει η Δέσποινα όσα περισσότερα πράγματα Προφανώς. Μπορεί και καλά κάνει και τα κάνει. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά τα οποία λέει. Θα σταθώ στο ότι το θεωρώ άτοπο και αν. Χωρίς να έχει ισορροπία. Δηλαδή, έχεις αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πολύ ειδικό βάρος, ναι. Μεγάλο ειδικό βάρος στη δουλειά και τους βάζεις σε ένα σενάριο να ασχολούνται όλοι με τον παρουσιαστή. Χωρίς να θέλω να κρίνω και να κατακρίνω μα, το φίλο μου τον Νίκο. Κόλ, δεν είναι. Ναι, αλλά δεν είναι όμως έτσι. Καλός ή κακός, το ειδικό βάρος των αλωνών είναι πολύ μεγαλύτερο από του Νίκου σε αυτή τη φάση. Άρα θα μπορούσαν να κάνουν δύο διαφορετικά τρέιλερ ή να έχει άλλη τοποθέτηση μέσα. Έχει λοιπόν αυτά τα πρόσωπα, τα οποία τα πήρε γιατί είναι αυτά και είναι τα μεγαλύτερα Συγνώμη, πρόσωπα. Το κόνσεπτ το έκανε ο Κοκλώνης, δεν νομίζω. Φαντάζομαι μια εταιρεία που δεν έχει τρέιλερ. Εγώ δεν κρίνω. Επίση συγχαρητήρια τη εταιρεία για τη μεγάλη φαντασία που έδειξε. Αλλά δεν με το ζόρι, πιστεύετε. Οι συγκεκριμένες προσωπικότητες θεωρείτε εσείς ότι μπορούν, δηλαδή, ότι μπορεί κάποιος να τους πει θα το κάνεις αυτό άμα σ' αρέσει. Δεν είναι τη δουλειά του. Να κάτσεις μπροστά σε ένα άσπρο χαρτί και να χαριεντίζεσαι είναι, ας πούμε, φοβερή ιδέα που πρέπει να έχει 10 μάστερ επικοινωνιακά για το κάνει. Ένα σενάριο. Εγώ διασκέδασα με αυτό το τρέιλερ. Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ διασκέδασα με αυτό το τρέιλερ. Ακούσα αυτό που σου λέω ότι έχεις το σταμάτη θα σου λέει. Έχεις Δέσποινα Βανδύ, έχεις αυτούς τους ανθρώπους που έχεις και τους βάζεις να ασχολούνται όλοι με τον παρουσιαστή, ενώ στην πραγματικότητα τους έχεις φέρει για να είναι η βαρύτητα κατά κύριο λόγο. Πάρτε ένα τηλέφωνο το φίλο μου το Κοκλώνη, μήπως βγει στον αέρα να μας πει πώς του φάνηκε η κριτική που του κάνουν. Με τον σωστό τρόπο, ρίχνοντας το βάρος στον παρουσιαστή. Κυρία Σαμπάν, για πάρτε τον κύριο Κοκλώνη που σας απαντήσει, σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι θέμα πλάνων, όμως είναι θέμα ουσίας. Πρέπει να ξυπνήσει τώρα 12.30 ώρα. Εγώ πάντως θα σταθώ σε αυτό που είπε για τον Μάρκο Σεφερλή. Και αν το διαβάσουμε προσεκτικά, διότι η Αλεξάνδρα έχει επιχειρήματα, θα δούμε ότι έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια ο Σεφερλής γιατί κατηγορείται για σεξισμό. Εντάξει, πάντως κοίταξε να δεις τώρα. Αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Εγώ σεξιστικό δεν το βρίσκα. Δεν το βρήκα τότε. Για να είμαι υπερβολική τώρα. Σεξιστικό τώρα, έλα τώρα, παιδιά. Είναι ένα χιούμορ. Τώρα, αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Είναι υποκειμενικό. Είναι σεξιστικό τώρα. Αυτό με τα νήματα και τα λοιπά δεν έχει πολύ νόημα. Πιο ξεπερασμένο. Ρε παιδί μου, άλλο αν σ' αρέσει αν το θεωρείς ξεπερασμένο ή όχι. Αλλά σεξιστικό δεν είναι, ρε Κατέρινα τώρα. Δηλαδή, πού είναι σεξιστικό τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα ότι πάμε τώρα σε ακραίες. Νομίζω ότι του δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή την οποία έχει. Είναι ένα τρέιλερ. Το θεωρώ γιατί. Τον βρήκατε τον Νίκο. Διαφήμιση είναι. Τον βρήκατε. Μια. Νίκο, καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Πού είσαι, δεν έχει εκπομπή. Από την εκπομπή σε παίρνω. Οπότε να ξέρει ότι είμαστε στον αέρα. Συγγνώμη που σε πήραμε, στο λέω είμαστε στον αέρα. Σ' ακούει όλη η Ελλάδα. Όχι όλοι. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Τι κάνει, Νίκο μου, καλά είσαι. Μια χαρά. Ωραία. Εδώ ακούω αυτά για το τρέιλερ, διαβάζω. Ωραία, πες μου λίγο τώρα, μη σε κρατήσω και πολύ. Ωραία. Αλλά ρε παιδί μου, έχεις δεχτεί μια κριτική ότι ενώ εσύ είσαι ο παρουσιαστής και θα έπρεπε το κέντρο βάρους να πέσει στους, πώς το λένε, στους κριτές, το κέντρο βάρους του τρέιλερ έπεσε σε σένα. Ήταν δικιά σου επιλογή αυτή ή ήταν επιλογή της επικοινωνιακής ομάδας, ας πούμε, που έφτιαξε το τρέιλερ?
Όχι, παιδιά, είναι καθαρά χιουμοριστικό. Δεν διάλεξα κάτι εγώ. Η ιδέα μου ήταν άλλη, μπορώ να σας την πω. Αλλά την ώρα που κάναμε φωτογράφηση όλοι μαζί, γιατί έχουμε γίνει ένα καλό παρεάκι, σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι χιουμοριστικό. Οπότε μου έδωσε η Βίκη μια σφαλιάρα. Η Μαρία ξαφνικά τη βγήκε και έδωσε στη Βίκη μια σφαλιάρα. Εκείνη τη στιγμή εγώ έλεγα για να γελάσουμε κάτι για τα νήματα στο πρόσωπο και βγήκε όλο αφόρμητο. Δεν ήταν στημένο. Είναι στο background της φωτογράφησης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά το backstage της φωτογράφησης, αυτό μας λες τώρα, το κάνατε trailer. Σωστά, αυτό έγινε. Και δεν έγινε και το trailer που είχα εγώ σκεφτεί, γιατί ήταν πιο υπερπαραγωγή. Το trailer που είχε σκεφτεί εσύ πώς θα ήταν, τι θα ήταν. Θα ήμουν σε ένα γραφείο, θα σήκωνα το τηλέφωνο και θα πήγαινε να βρω κάθε έναν από τα μέλη της Επιτροπής ξεχωριστά, όπου θα τσέβαινε σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο επειδή είμαι ο Mr. Travel και θα πηγαίναμε να τους παρουσιάσω στη Βασίλισσα Ελισάβετ και καλά, όπου θα άλλαζε τη φωτογραφία του Χάρη και τη Μέγκαν και θα έπαιρνε η φωτογραφία της κριτικής Επιτροπής, γιατί το Just the Two of Us είναι ένα... Το προτιμώ. Εσένα τώρα... Το προτιμώ να σου πω. Είναι βρετανικό κόμμα. Το προτιμώ. Τώρα, σε αυτό, στην Τσόλκα που σε είπε παροχημένο και ενοχλητικό το τρέλερ, τι έχεις να πεις κάτι, σε στεναχώρησα την κριτική. Κοίτα, Γιώργο μου, εγώ την κριτική τη δέχομαι. Ναι. Εγώ είμαι πολύ νέος σε αυτό το χώρο, οπότε όποιος μου κάνει κριτική, καλοδεχούμενη. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια, λέγανε στο χωριό μου. Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα κρυθούμε. Μπορεί και να μην κάνει νούμερα. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη που σε ενοχλήσαμε πρωί-πρωί. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ. Φιλάκια από όλους. Ωραία. Αν δεν λες παρά έξω 12.30 πρωί-πρωί τον άνθρωπο, νομίζω ότι κάθεται. Ο Νίκος ξυπνάει 7.30 το πρωί. Θα έχει ξυπνήσει, είπα θα έχει ξυπνήσει. Τα λάχανα είναι το σιάου και τα παραπούλια είναι τα νούμερα. Δεν ξέρω, πάντως εντάξει ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις. Άμα δεν καταλάβει κανένας, γιατί δεν ρωτήσαμε. Ευγενής πάντως. Σωστά απάντησε ότι δεν τον ενδιαφέρει η κριτική. Τώρα σας είπα και η Κατέρινα είπε ότι το ιδέα αυτή το σου άρεσε περισσότερο. Εμένα θα μ' άρεσε πιο πολύ. Θα το βρίσκα πολύ πιο διαφορετικό. Ναι, αλλά έτσι να ουσιαστικά το τρέλερ ήταν το backstage της φωτογράφησης. Σωστό και αυτό. Ρωτάω γιατί αν τα λάχανα είναι το show, μπορείς να πεις μετά σιγά τα λάχανα, κατάλαβες. Είναι έρχεται δεύτερο. Πάντως εμείς Σάββατο βράδυ, παιδιά, εδώ έχουμε Παπαδόπουλο. Παιδιά, εντάξει. Σταθερή αξία. Λοιπόν, προχωράμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλεοπάτρα. Μου τα λέμε πάλι σε λίγο. Φιλάκια πολλά. Πού πάμε, Νικόλα? Πάμε.